Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ, χαρά μου. Τώρα, θα είδατε κι εσείς. Και... η μεγάλη μας χαρά ημών των δύο είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό μας ενώνει, είναι αλήθεια. για να ξέρουμε και τι λέμε, δεν είναι. Ναι, να ξέρουμε τι λέμε, ναι, πραγματικά. Και όπως έλεγε και ο αείμνηστος, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τι να κάνουμε. Χαιρόμαστε. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Πώς να πω, υπάρχει αυτή η διάχυτη αγωνία. Είναι φανερό ότι το πρώτο κριτήριο στο πώς σκέφτονται οι πολίτες, η πρώτη τους αγωνία, φαντάζομαι και στις πολιτικές τους επιλογές, η πρώτη τους αγωνία είναι αυτή η αγωνία για τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, για την άνοδο των τιμών. Και δεν ξέρω στα αλήθεια αν υπάρχει τρόπος πολιτικά η κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτή την αγωνία. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ γνής. Εύκολη απάντηση στην αγωνία δεν υπάρχει. Μην λέμε τώρα ψέματα, και δεν υπάρχει, διότι όπως καταλαβαίνετε ζούμε σε μια περίοδο πολύ μεγάλου πληθωρισμού. Δεν θέλω να πω ψέματα, ούτε θέλω να πω στον κόμμα θα συμβεί κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Το καλά του νοικοκυριού δεν μπορεί να σταματήσει τον πληθωρισμό. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να κάνει το καλά του νοικοκυριού, και πιστεύω θα το πετύχει, θα είναι να φτιάξει έναν χώρο εντός των σούπερ μάρκετ, όπου ο πληθωρισμός θα τρέχει με πολύ μικρότερη ταχύτητα στα βασικά είδη για διαβίωση του νοικοκυριού, έτσι ώστε συμπολίτες μας που δεν μπορούν και δεν έχουν τον τρόπο να βγάλουν το μήνα, να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι. Θα σας ρωτήσω για το καλάθι, αλλά ξέρετε, υπάρχει το γενικότερο θέμα. Τρέχει ο πληθωρισμός και ο πληθωρισμός τρέχει σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα τρέχει πιο γρήγορα. Δηλαδή εμείς δεν είχαμε... τρέχει γρήγορα, δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα παραμύθι της αντιπολίτευσης. Όχι, εγώ έχω τα στοιχεία του της Eurostat που λέει το Σεπτέμβριο εμείς είχαμε 12,1 με μέσο όρο στην Ευρώπη 10. Σωστά. Άρα... και πέρσι η Ευρώπη είχε μέσο όρο 3 και εμείς είχαμε 1. Ξεκινάμε από χαμηλότερη βάση 2 μονάδες. Πέρσι είχαμε από πληθωρισμό στην Ελλάδα 2 μονάδες και αυτό μας ακολουθεί σήμερα. Ξεκινάμε λέει από 2 χαμηλότερα. Άρα είναι το συγκριτικό που κάνει τα νούμερα να φαίνονται πιο ακριβά. Ακριβώς. Όπως να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πληθωρισμού στην Ευρώπη. Το μήνα Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαμε τη μικρότερη. Γιατί το μήνα Σεπτέμβριο είχαμε τη μεγαλύτερη? Γιατί είναι ο μήνα που καταργούνται οι εκπτώσεις. Και συγκρίνει μήνα το μήνα Αύγουστο με Σεπτέμβριο εκπτώσεις χωρίς εκπτώσεις και πάντα είμαστε υψηλότεροι. Ο πληθωρισμός μας δεν τρέχει. Είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και όλα τα μοντέλα λένε ότι στο τέλος του χρόνου θα είμαστε και ακριβώς στο μέσο όρο. Παρόλο που, για να είμαι ειλικρινής, οι οικονομικές μας επιδόσεις δικαιολογούν να έχουμε λίγο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Καθώς η ευρωζώνη έχει μια ανάξη περίπου στο 2,5% και εμείς πλησιάζουμε το 6%. Όπως ξέρετε, κύριε Τσίμα, επειδή σας σοβαρά θα μας πάρει τόσο. Όταν αναπτύσσει την οικονομία σου, αυτό δημιουργεί και πληθωρισμό από μόνο του. Ασχέτως πολέμου δηλαδή και οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είμαστε εκεί που είναι και οι υπόλοιποι και εκεί θα κλείσουμε στο τέλος του χρόνου. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη εύκολο ή αυτονόητο. Έχει γίνει με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω για τον κόσμο αυτό είναι φρικτό που ζει. Δεν θέλω να το ερωποιήσω. Καταλαβαίνω και σου λένε δεν γίνονται έλεγχοι, ενώ στην πραγματικότητα γίνονται πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και σου λένε όλα οι προϊόντες σουρκέρδιας, ενώ σουρκέρδια και ένα μικρό κομμάτι του πληθωρισμού, πάρα πολύ μικρό, αν θα σας πω τα στοιχεία πολύ ευχαρίστως, γιατί αυτό που βλέπει ο συμπολίτης μου στο ράφι είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό νοιάζει. Τώρα, να μείνω στα δυσάρεστα στοιχεία. Κάτι που διαφοροποιεί την Ελλάδα είναι ότι ας υποθέσουμε, να δεχτώ αυτό που λέτε, ότι πάνω κάτω είμαστε στο μέσο όρο του πληθωρισμού της Ευρωζώνης και στο τέλος της χρονιάς, όπως λέτε, θα είμαστε στο μέσο όρο. Από την άλλη μεριά όμως, οι αυξήσεις των αποδοχών στην Ελλάδα, πάλι με τα στοιχεία της Eurostat, αυτά μόνο βλέπω, είναι 4 φορές μικρότερες από ό,τι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, εμείς έχουμε αυξήσεις 0,8%, η Ευρωζώνη είναι στο 4%. Θα μπορούσα να τη λέξω. Το 2021, βάσει των στοιχείων του ΟΣΑ, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος στον πλανήτη. Ακούστε, ξαναλέω. Είναι δεδομένο ότι έχουμε υψηλό πληθωρισμό? Είναι. Είναι ο πληθωρισμός αυτό συνέπεια λαθών της κυβερνήσεως? Όχι. Διότι αν ήταν λαθών της κυβερνήσεως, ήταν μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Χθες ανακοίνωσαν τη Γερμανία πληθωρισμό 10,4. Για τη Γερμανία το 10,4 είναι εθνικό σοκ. Ναι, ειδικά για τη Γερμανία είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν στο σύνταγμά τους άρθρο που απαγορεύει να έχουν πληθωρισμό πάνω από 3%. Ναι. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να πει κάποιος αυτό που είπατε, ότι ο πληθωρισμός οφείλεται σε λάθη της κυβέρνησης, πρέπει να είναι πολύ φανατικός ή πολύ ανόητος για να το πει. Ότι μπορεί να οφείλεται σε δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, σε αδυναμίες του ανταγωνισμού, στο ότι ο δικός μας ανταγωνισμός λειτουργεί χειρότερα από το άλλο, δεν είναι τρελό. Όχι. Ένα κομμάτι του ασφαλώς μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά ξαναλέω,
Δηλαδή το 21 που ήμασταν δύο μονάδες κάτω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Είχαμε καλή αγορά και χάλασε το 22. Όχι, την ίδια κακή αγορά είχαμε. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες στατιστικές διαφορές πια. Είμαστε μαζί με τους άλλους. Και επειδή η οικονομία της ενιαίας αγοράς, να καταλάβει λέει ο κόσμος τα βασικά. Λέμε, έχουμε φτιάξει ενιαία αγορά. Όταν ενώνεις την οικονομία σου με τους άλλους, ενώνεις και τον πληθωρισμό σου. Δεν ενώνεις μόνο τα εμπορεύματά σου και τις εύκολες αγορές και τα εύκολα ταξίδια. Ναι. Για να διαφέρεις δραματικά από τους άλλους τον πληθωρισμό, πρέπει να έχεις απομονωμένη οικονομία. Αν έχεις συνδεδεμένη οικονομία, δηλαδή άμα εισάγεις αγαθά, εισάγεις ενέργεια, εισάγεις υπηρεσίες και αυτές αυξάνονται στις χώρες παραγωγής τους, αυτή η αύξηση θα φτάσει και εσένα. Τώρα, να έρθω λίγο στο θέμα το επικαιρό. Θα εφαρμοστεί αυτό το καλάθι. Νομίζω ότι η είδηση είναι γενικά τις λεπτομέρειες είδες τις ξέρει ο κόσμος. Είναι 51 προϊόντα, όπου οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρέπει να εντάξουν τουλάχιστον ένα ή ένα προϊόν σε κάθε κατηγορία, να το έχουν σε ένα καλάθι. Τώρα, πόσο περιμένετε να επηρεάσει συνολικά την εικόνα της αγοράς αυτό? Συνολικά, τι αποτέλεσμα περιμένετε να έχει? Συνολικά ο πληθωρισμός δεν θα επηρεαστεί καθόλου από το καλάθι. Mm-hmm. Γιατί το στατιστικό μέγεθος και η στατιστική επιρροή των 51 αυτών προϊόντων είναι μηδέν. Mm-hmm. Παραλαμβάνω. Ναι. Το καλάθι δεν αφορά στη γενική μας προσπάθεια ελέγχου του πληθωρισμού. Είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Τι είναι? Είναι η προσπάθεια να φτιάξουμε για τους συμπολίτες μας που πράγματι λόγω αυτής της κρίσης δεν βγάζουν το μήνα και κινδυνεύουν να υποστούν υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους λόγω αυτής της ακρίβειας, να φτιάχνουμε ένα χώρο εντός των αλυσίδων που θα τους επιτρέψει να μειώσουν αυτές τις επιπτώσεις. Σε αυτούς απευθύνεται το καλάθι. Γι' αυτό φτιάχνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει τα βασικά προς διαβίωση ήδη. Γι' αυτό εκεί θα δώσουμε το μεγάλο βάρος και εμείς και οι αλυσίδες και η παραγωγή και όλοι, για να είναι οι τιμές των δυνατών χαμηλότερες. Γι' αυτό θα γίνεται η ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση των συμπολιτών μας για το καλάθι. Γι' αυτό φτιάχνουν τα σηματάκια που θα είναι τα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ με το σηματάκι. Γι' αυτό θα υπάρχει ειδική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γι' αυτό θα μπαίνουν στον καταναλωτή. Γι' αυτό θα λέμε κάθε μέρα στα κανάλια. Για να ξέρουν οι συμπολίτες μας εκείνοι που πράγματι έχουν θέμα οικονομικό σοβαρό, ότι το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να είναι στο πλάι τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ακούω διάφορες γκρίνιες. Να σας τις ρωτήσω για να δω πώς το βλέπετε εσείς. Υπάρχει γκρίνια ότι υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή κάποιες από τις αλυσίδες έχουν δική τους ετικέτας προϊόντα, ότι θα βάζουν στο καλάθι τα δικά τους και συνεπώς θα ρίχνουν, ας πούμε, τα προϊόντα που δεν είναι δικά τους των άλλων προμηθευτών, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ανταγωνισμό. Το φοβάστε αυτό? Το ανάποδο. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός τι λέει? Ας πάθουμε μια αλυσίδα βάζει μόνο ιδιωτική ετικέτα προϊόντα στο καλάθι. Και μια διπλανή της αλυσίδα βάζει και επώνυμα προϊόντα στο καλάθι. Και ας υποθέσουμε ότι η πρώτη, επειδή έχει μόνο ιδιωτική ετικέτα, έχει χαμηλότερη τιμή από την πρώτη. Αλλά και η δεύτερη, επειδή πιέζει στο καλάθι, έχει φτάσει ανταγωνιστικές τιμές, χαμηλές τιμές. Ένας καταναλωτής που εσάν το οικονομικά του επιτρέπουν και θέλει να πάρει τα επώνυμα προϊόντα θα επιλέξει τη δεύτερη αλυσίδα. Ένας άλλος καταναλωτής που δεν τον νοιάζει αυτό θα επιλέξει την πρώτη αλυσίδα. Mm-hmm. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στη μεταξύ του σχέση. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και το καλάθι ελεύθερα. Και η έγκριση που πήραμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι γιατί προσέξαμε να μην παραβιάζουμε καθόλου τους κανόνες του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Εγώ με όλο μου τις συναντήσεις με τα σούπερ μάρκετ δεν μίλησα ποτέ για συγκεκριμένα προϊόντα με κανέναν, δεν μίλησα ποτέ για τιμές με κανέναν, δεν επέτρεψα να γίνει συνεννόηση μεταξύ τους. Όλα αυτά απαγορεύονται διαροπάλου. Mm-hmm. Η κάθε αλυσίδα θα παρουσιάσει το δικό της καλάθι. Και αυτό το δικό της καλάθι θα διαφημίζεται κάθε μέρα στον ή καταναλωτή, στην σελίδα του Υπουργείου. Θα λέω εγώ στα κανάλια, θα κάνω αυτή τη διαφημίση της πρώτης τηλεόρασης, θα κάνω ό,τι θέλουν. Και ο καταναλωτής θα επιλέξει ελεύθερα ποιο θέλει να πάρει. Για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει, μακάρι να λειτουργήσει καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλημέρα.